Θα επιστρέψουμε όμως στο θέμα το οποίο σχολιάσαμε στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, δηλαδή σχετικά με το tweet αυτό που έκανε το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, όπου λίγο πολύ έδωσε συγχαρητήρια στην Τουρκία για τη μεγάλη νίκη την οποία πέτυχε και... πριν από 100 χρόνια. Και έχουμε μαζί μας τον Σάβα Καλυτερίδη, έτσι, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας. Ναι. Καλησπέρα, καλημέρα κύριε Καλυτερίδη. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις. Να είσαι καλά. Την καλή παρέα. Να είσαι καλά. Για παρέα θέλουμε να είμαστε πάντα. Αλλά εδώ υπάρχουν τώρα, δεν έχει χοντρίνει το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και σε πολιτικό, σε επίσημο επίπεδο, είδαμε και το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στο ΝΑΤΟ. Και αναρωτιόμαστε, το έχουν χάσει τελείως το ΝΑΤΟ, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τι βλέπεις από πίσω, αγαπητέ Σάβα? Καταρχάς να πούμε ότι η Τουρκία έχει δύο εθνικές εορτές. Μία είναι 30 η εορτή της νίκης και η άλλη είναι της ανεξαρτησίας 29 Οκτωβρίου. Και η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες, συνηθίζουν να συμμετέχουν στις γιορτές που κάνουν, στις δεξιώσεις που κάνει το τουρκικό κράτος με διπλωματική εκπροσώπηση, στην γιορτή της 29ης Οκτωβρίου. Το ίδιο λοιπόν και το ΝΑΤΟ, εάν θα έκανε κάποια δήλωση που δεν συνηθίζεται, πιστεύω, θα έπρεπε να την κάνει στις 29 Οκτωβρίου. Δεν είχε κανέναν λόγο να κάνει αυτή την ανάρτηση και μάλιστα ένα περιφερειακό στρατηγείο όπως είναι αυτό της Σμύρνης. Αληθεύει ότι στη Σμύρνη, νομίζω υπάρχει Αμερικανός διοικητής και Τούρκος υποδιοικητής, ότι ο υποδιοικητής κάνει κουμάντο. Όχι, δεν κάνει. Δεν κάνει κουμάντο. Δηλαδή, ο Αμερικανός διοικητής δεν μπορεί να πει, δεν το πήρα χαμπάρι, ας πούμε. Να πούμε καταρχάς ότι η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν και γρήγορη και κάθετη και σαφής, θα έλεγα και επιθετική. Θα συμφωνήσουμε. Δηλαδή, πολλές φορές γκρινιάζουμε, αλλά εγώ θα συμφωνήσω. Σωστά και τα λάθος. Λοιπόν, έγινε και το διάβημα και θα έκανε και διάβημα ο στρατητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, σε στρατητικό επίπεδο. Είδαμε ότι το μάζεψαν, όμως παρόλα αυτά είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, καλλιεργείται, διότι αφού αναγκάστηκαν κορυφαίοι και πολιτικοί στην Ελλάδα να βάλουν στη θέση τους στο Στόλτεμπεργκ, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και μήνες, για να μην πω και χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί σαν Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. Λειτουργεί στην ουσία ως εγκάθετος της Άγκυρας. Και αποτέλεσμα αυτής της άθλιας πρακτικής ήταν και αυτή η ανάρτηση στο λογαριασμό, στον επίσημο λογαριασμό, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Δηλαδή η λέξη άθλια και απαράδεκτη αυτή η πρακτική πραγματικά δεν το καλύπτει. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Και γι' αυτό αναγκάστηκαν να το μαζέψουν. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει γενικότερα ένας προβληματισμός και αναφέρομαι στο ζήτημα των S-300 που προσπαθεί να ανακοινήσει η Τουρκία στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Γιατί λέει... Κύριε Καλυτερίδη, μισό λεπτό. Εδώ θέλω να σταθούμε λιγάκι. Η επίσημη θέση της χώρας μας είναι ότι S-300... αυτοί που είναι στην Κρήτη, είναι σε λειτουργία, ότι τις χρησιμοποιούμε ή ότι είναι αποθηκευμένοι? Λοιπόν, υπάρχει το εξής πρόβλημα με τους S-300. Υπήρχε. Καταρχάς, οι S-300 βρίσκονται στην Ελλάδα με την συνένεση της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής, άρα και του ΝΑΤΟ, διότι, όπως είναι γνωστό, τους αγόρασε η Κυπριακή Δημοκρατία για να προστατέψει τον εαυτό της από τον 4ο ή 3ο Ατύλα. Τότε έπεσαν πάνω στην καθημαγμένη Κυπριακή Δημοκρατία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Τουρκία, δυστυχώς και η Ελλάδα, και με την υπόδειξη της Ελλάδας και τη συνένεση των ΗΠΑ και της Τουρκίας, το σύστημα αυτό μεταφέρθηκε στην Κρήτη. Και δεν μεταφέρθηκε για να είναι στις αποθήκες, μεταφέρθηκε για να είναι ενεργό. Εκεί λοιπόν το πρόβλημα του S-300 είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το αντίστοιχο του ΝΑΤΟ. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης παίρνει δεδομένα από εκατοντάδες ραντάρ που λειτουργούν σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Αν διασυνδεθεί με τους S-300, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, βεβαιότητα θα έλεγα, τα δεδομένα όλα αυτά από τα ραντάρ του ΝΑΤΟ να καταλήγουν στη Μόσχα. Γι' αυτό δεν είναι συνδεδεμένο με το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης. Λειτουργεί αυτόνομα στην Κρήτη. Κάνει κάτι βολές μοναχό του. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι η ουσία του πράγματος. Και εκτιμώ ότι είναι έτοιμο πόλεμο να υπερασπιστεί την πατρίδα μας
σε μια Κρήτη η οποία είναι κοκκινισμένη στους χάρτες της Τουρκίας. Ναι. Και τι μας λέει το ΝΑΤΟ τώρα, γιατί λέει η Τουρκία θα διαμαρτυρηθεί στο ΝΑΤΟ, διότι όντως στους κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ ο εγκλωβισμός με ραντάρ πυραυλικών συστημάτων ενός αεροσκάφους θεωρείται εθνική ενέργεια. Σωστό. Η υπέρτιση τι θεωρείται, φιλική ενέργεια? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Αν το ΝΑΤΟ είναι να παρέμβει πρότασης υπερτήσεις, πρότασης παραβιάσεις, διότι εξ αυτού του λόγου, όταν έρχεται ο Τούρκος πρόεδρος και λέει ότι θα έρθουμε μια μέρα ξαφνικά, μια νύχτα ξαφνικά, πού να ξέρω εγώ αν αυτά τα 4, τα 2, τα 8 αεροπλάνα που κατευθύνονται στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν είναι η υλοποίηση αυτό του ξαφνικά του Τούρκου Προέδρου. Και, για να μην ξεχνιόμαστε, οι Τούρκοι όπου τους παίρνει, ας πούμε στην Κύπρο, είναι όχι προκλητικοί. Έτσι, είδαμε και το περιστατικό με το Βοσκό προχτές. Σε δικό του κομμάτι μάλιστα έτσι επενέβησαν. Θέλω να πω ότι το έχουν ξυλώσει, είναι καλή φράση. Και ταυτόχρονα είδαμε και κάτι για το οποίο θέλουμε να σε ρωτήσουμε εδώ και τρεις. Να αναφέρεται στην υπεροπλία που τα SU, το UAV, πώς λέγονται, τα drones, τέλος πάντων, τα μη επανδρομένα αεροπλάνα, που είναι τουρκικά, εξασφαλίζουν, λέει, μια υπεροπλία στην Τουρκία. Είδαμε τον ίδιο τον Ερντογάν να το λέει. Ναι, ακούστε, και είπαμε να λέμε τα σωστά, όσο λάθος είναι να υπερεκτιμούμε τον αντίπαλο, άλλο τόσο λάθος είναι να τον υποτιμούμε. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία στο θέμα γενικώς της αμυντικής βιομηχανίας, ειδικά στο θέμα των μη επανδρομένων, είναι 2-3 βήματα μπροστά, τη στιγμή που η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ που κατασκεύασε από τη δεκαετία του 80, του 90 μη επανδρομένο. Απλά δεν υπήρχε ανάλογη πολιτική στήριξη για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την αμυντική βιομηχανία που ήταν 3 επίπεδα πάνω από την τουρκική. Ναι, πρέπει να ήμασταν και οι δύο πολύ νεότεροι όταν μιλάγαμε για το Άρτεμις. Πρέπει να έχουν περάσει και 20 χρόνια από τότε. Όχι μόνο το Άρτεμις και μη επανδρομένο. Λοιπόν, μιλάω για αρχαία χρόνια όταν η ελληνική βιομηχανία, η πολεμική ελληνική βιομηχανία, φαινόταν να έχει και πρωτοπορία και να καινοτομεί. Ήταν 3 επίπεδα πάνω από την τουρκική. Η Τουρκία ήταν ανύπαρκτη. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μια προπορία στο ζήτημα αυτό δεν την καθιστά κυρίαρχη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν εξαρτάται μόνο από τα μη επανδρομένα. Ξέρει ο Ερντογάν ότι η Ελλάδα με τα Ραφάλ, με τις Μπελαρά, ακόμα και με τα Μεράζ 2000 και με τα εξυγχρονισμένα F-16, τα Viper, τα οποία τα ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή έκανε όλα τα άλλα. Άρα έχουμε μια, θα έλεγα, αφύπνιση του ελληνικού πολιτικού συστήματος και με την προηγούμενη και με αυτή την κυβέρνηση. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γνωστό, το λένε Τούρκοι στρατιωτικοί, το διαβάζουμε, τους παρακολουθούμε, ότι η Ελλάδα πλέον σταδιακά είναι αυτή η οποία θα έχει τον έλεγχο του εναερίου χώρου και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια τελευταία, κύριε Καλλιτερίδη, αγαπητέ μου Σάβα. Και με τα μη επανδρομένα δεν ανατρέπεται η ισορροπία. Επειδή το έχουμε πει και κανένα δύο φορές στον αέρα, θα ρωτήσω και κρίνεις μόνο σου αν θέλεις να το τοποθετηθείς να απαντήσεις. Γίνεται πολλή κουβέντα και στον χώρο των αποστράτων, τουλάχιστον των δικών μου συνομιλητών αυτόν τον καιρό, για το ότι θα ήταν πολύ καλή εξέλιξη κάποιο από αυτά τα drones να βαφτιστεί, ξέρω εγώ, αν να πέσει κοντά στην Ικαρία, να το βγάλει με καριά. Αν να πέσει κοντά, ξέρω εγώ, στην Κάρπα. Η κατάρριψη είναι μια ακραία πράξη. Mm-hmm. Θα έλεγα όμως ότι θα μπορούσε, αντί να καταρριφθεί, να χάσει το δρόμο του με κάποιο τρόπο που δεν είναι και ανιχνεύσιμο. Να σκοντάψει τον αέρα κάπου. Όχι να σκοντάψει, να χάσει το δρόμο του, όπως το λέω, επειδή δεν έχει πάνω χειριστεί. Mm-hmm. Υπάρχουν τρόποι που κάποια στιγμή μπαίνουν κάποια. Ηλεκτρονικός πόλεμος για παράδειγμα. Δεν θέλω να το ονομάσω. Κάνει τον προσανατολισμό του, κάνει τον έλεγχο με τη βάση του και κάποια στιγμή αφού χωρίς έλεγχο πέφτει. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και να το κάνει κάποια ανεξιχνία στη δύναμη, όχι απαραίτητα η Ελλάδα. Ναι. Επειδή καταλαβαίνω ότι θα προκληθούν κάποιες αντιδράσεις, θέλω να θυμίσω ότι οι Τούρκοι ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιος τους χτύπησε στη Λιβύη. Ξέρουν ποιος σου χτύπησε. Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα. Λοιπόν, γεια σας. Καλημέρα.